Πρώτη τόμη του φακέλου της Κύπρου. Αριστοτέλεια, καλώς μεσημέρι από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ιστορική ημέρα σήμερα. Θυμίζω, ξέρετε καλύτερα, ότι υπήρξε μια υπόθεση που παρέμενε στο σκοτάδι. Ένα ιστορικό κεφάλαιο που όμως ήταν μυστικό για τον πολύ κόσμο. Αναμένεται λοιπόν οι τέσσερις τόμοι να δοθούν σήμερα στις 12.30 από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, στον Αλέξη Τσίπρα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, ικανοποιώντας για πρώτη φορά μετά από 43 χρόνια ένα καθολικό αίτημα και του ελληνικού και του κυπριακού λαού για ολόκληρες πτυχές μιας περίοδου που οδήγησε στον Ατήλα. Λίγο αργότερα το υλικό θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, όπου στο εξής θα είναι διαθέσιμο σε κάθε πολίτη που θέλει να το ψάξει ή να το βρει. Στην ανακοίνωσή της, η Βουλή των Ελλήνων σημειώνει ότι κλείνει με αυτόν τον τρόπο η πολιτική και η εθνική εκκρεμότητα που αφορά τα όσα τραγικά διαδραματίστηκαν στην Κύπρο το 1974, το χουντικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, που προκάλεσαν μια νέα βαρύτατη εθνική καταστροφή, της οποίας στις οδυνηρές συνέπειες η Κύπρος συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστοτέλη.